Βρισκόμαστε, όπως όλοι καλά ξέρετε, σε μια πολύ κρίσιμη μεταβατική φάση. Μια κρίσιμη μεταβατική φάση τόσο οικονομικά, όσο κοινωνικά, όσο και πολιτικά. Η εποχή του μνημονίου τελείωσε και σήμερα βρισκόμαστε στην αυγή μιας νέας ιστορικής περίοδου που αγωνίζεται να γεννηθεί. Για την οικονομία, για την κοινωνία, για τη χώρα και για το ρόλο της στο διεθνές τερέωμα. Από μια τσακισμένη οικονομία και κοινωνία και μια καταραίουσα πολιτική ελίτ, έχουμε την ιστορική ευκαιρία μετά την καθαρή έξοδο από το μνημόνιο να οικοδομήσουμε ένα νέο παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο. Και έχουμε μπροστά μας την πρόκληση να μετατρέψουμε τη χώρα από παρία σε πρωταγωνιστή, σε πόλο σταθερότητας και παράγοντα λύσεων στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Διότι σήμερα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, κρίνεται το πολιτικό και κοινωνικό μέλλον της χώρας για τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον. Ακριβώς επειδή η περίοδος είναι μεταβατική και η τεράστια πολιτική και κοινωνική ρευστότητα της μνημονιακής περίοδου, της περίοδου της οικονομικής κρίσης, θα μεταβληθεί σε ένα νέο, θα μετατραπεί σε μια νέα πολιτική και κοινωνική ισορροπία. Σήμερα κρίνονται όμως και οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ ως πόλου αυτής της νέας κατάστρωσης που δημιουργήθηκε μετά το 2012. Και ξέρετε, οι πιέσεις που ασκούνται στον ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνητικό πια κόμμα είναι τεράστιες. Από την ολιγαρχία, από το μηντιακό σύστημα, από τις διάφορες ομάδες πίεσης και τα κατεστημένα συμφέροντα εντός του κράτους, σήμερα κρίνεται αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει και θα το καταφέρει να διατηρήσει το ριζοσπαστικό εκείνο δυναμικό, το ριζοσπαστικό εκείνο πολιτικό δυναμικό που τον έφερε στην εξουσία το 2015. Οι στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και της πολιτικής η οποία πρέπει να συγκροτεί τον πυρήνα της λογικής του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, είναι δύο. Αφορούν πρώτον την οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων και στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και δεύτερον, στόχος δεν μπορεί παρά να αποτελεί και η απόλυτη στήριξη και η απόλυτη προσήλωση στην επικύρωση, στην κύρωση μάλλον, της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία αποτελεί έναν εμβληματικό πολιτικό στόχο, αλλά και μια εμβληματική πολιτική πρωτοβουλία για την κυβέρνηση αυτή. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο κόμβο, την οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με ενίσχυση διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων και στήριξη κοινωνικής πλειοψηφίας, πρέπει να πω τα εξής. Αναλάβαμε τη δέσμευση έναντι του λαού το Σεπτέμβριο του 2015 να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Και φέραμε σε πέρας αυτή την εντολή. Και αυτό δεν ήταν νομοτέλεια. Έπρεπε να λύσουμε μία εξίσωση που εκ πρώτης όψεως φαινόταν αδύνατο να λυθεί. Να εξορροπήσουμε δηλαδή από τη μία μεριά τις απαιτήσεις των δανειστών με τις ανάγκες της κοινωνίας από την άλλη. Καταφέραμε να τη λύσουμε αυτή την εξίσωση και μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, πολιτικές αλλά και οικονομικές. Υλοποιήθηκαν βεβαίως οι δεσμεύσεις τις οποίες αναλάβαμε τον Αύγουστο του 2015 μετά από εκείνο το τεταμένο καλοκαίρι, αλλά χωρίς πρόσθετα μέτρα ή μπαλώματα για να κλείνουν οι αξιολογήσεις, ενώ δεν διακινδυνεύσαμε ταυτόχρονα και ένα νέο γύρο λιτότητας. Δεν ερωτευτήκαμε το μνημόνιο. Και η Ελλάδα δεν ανακάμπτει επειδή βρισκόταν σε πρόγραμμα. Η Ελλάδα σήμερα ανακάμπτει παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε πρόγραμμα. Και απόδειξη για τούτο είναι ότι οι πρώτες παρεμβάσεις μεταμνημονιακής περίοδου αφορούν την εργασία. Δηλαδή τον πυρήνα της πολιτικής, της εσωτερικής υποτίμησης και της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, πάνω στον οποίο δομήθηκαν κυρίως τα δύο πρώτα προγράμματα, αλλά σε μεγάλο βαθμό υπήρχαν τέτοιου τύπου στοιχεία και στο τρίτο πρόγραμμα. Διότι πρέπει να είμαστε σαφείς, ποιο ήταν το σχέδιο του μνημονίου πέρα και έξω από τη δημοσιονομική προσαρμογή, δηλαδή την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Το σχέδιο του μνημονίου ήταν η συντριβή της εργασίας. Και αυτός υποτίθεται στο μυαλό όσων εμπνεύστηκαν τα μνημόνια, ήταν ο μοχλός, ο δίθεν μοχλός για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Τι μας έλεγαν όσοι υποστήριζαν με θέρμη τις μνημονιακές παρεμβάσεις καθ' όλη αυτή τη διάρκεια των 8 ετών και ιδίως κατά την περίοδο 2010-2015, μας έλεγαν το εξής, ότι το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι το γεγονός ότι δεν είναι αρκετά ανταγωνιστική. Και πώς έπρεπε να γίνει ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία?
μέσω της εκαθάρισης των δισκαμψιών της αγοράς εργασίας. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιούν στην ιδιότυπη γλώσσα τους οι Ευρωπαίοι τεχνοκράτες για να περιγράφουν τι, την αγορά εργασίας όπου είναι ρυθμισμένη, όπου υπάρχουν συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, όπου υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπου υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας της εργασίας, όλα τούτα στο μυαλό των νεοφιλελεύθερων που εμπνεύστηκαν ιδιαίτερα τα δύο πρώτα προγράμματα, δεν ορίζονται διαφορετικά παρά ως δισκαμψίες της αγοράς εργασίας. Και γιατί είναι δισκαμψίες της αγοράς εργασίας όλα αυτά? Διότι δεν αφήνουν την οικονομική ολιγαρχία, το κεφάλαιο, ανεξέλεγκτο να λειτουργεί με όρους απόλυτης επιβολής της δικής του εξουσίας. Με βάση λοιπόν τις λογικές του μνημονίου, τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε όλα αυτά να εκαθαριστούν, οι μισθοί να συντριβούν, να απορριθμιστεί πλήρως η αγορά εργασίας ως δίθεν κίνητρο για τις επενδύσεις. Δηλαδή, μια τέτοια κατάσταση στην αγορά εργασίας θα οδηγούσε, υποτίθεται, τους επενδυτές να βρουν πρόσφορο έδαφος για αύξηση των κερδών τους. Τι αποτέλεσμα είχε αυτή η πολιτική επιλογή, σαφώς ιδεολογικά προσανατολισμένη, προς συγκεκριμένη κατεύθυνση? Την απώλεια του 25% του ΑΕΠ της χώρας. Δηλαδή, το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο ευαγγελίζονταν τα μνημόνια. Δήθεν, η υποτιθέμενη εσωτερική υποτίμηση και η εκαθάριση όλων αυτών των δισκαψιών θα έφερνε μια επιταχυνόμενη ανάπτυξη, ενώ στην πραγματικότητα έφερε την απόλυτη κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας. Άρα λοιπόν, δεν τελείωσαν τα μνημόνια επειδή υλοποιήθηκε αυτή η πολιτική. Το αντίθετο συνέβη. Τελείωσαν επειδή φρέναρε αυτή η πολιτική, πώς? Με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική εξουσία το 2015. Και τα μνημόνια τελείωσαν διότι δεν κάναμε κόλπα και Greek statistics, φρενάραμε την πολιτική αυτής της πλήρους αποδιάρθρωσης της εργασίας, η οποία οδηγούσε σε απώλεια αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων και άρα καθοδηγούσε τελικά και το ηφαισιακό σπιράλ. Επίσης, δεν επιτρέψαμε να συνεχιστεί η σπατάλη και η διασπάθηση δημόσιου χρήματος που γέννησε ελλείμματα και δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Οι ελεγκτικοί και εισπρακτικοί μηχανισμοί λειτουργήσαν χωρίς παρεμβάσεις υπέρ της ολιγαρχίας, πράγμα το οποίο συνέβαινε όχι μόνο την 40ετία της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αλλά ιδιαίτερα την περίοδο 2010-2015. Στηρίχθηκαν μέσα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες οι αδύναμοι και σταμάτησε η πορεία διάρρηξης του κοινωνικού ιστού. Αυτό δεν είχε μόνο ως αποτέλεσμα μια σταδιακή αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής, αλλά είχε και ως αποτέλεσμα το μέσο διαθέσιμο κοινωνικό εισόδημα σιγά σιγά να αρχίζει να παίρνει την ανιούσα, πράγμα το οποίο στήριξε την κατανάλωση και οδήγησε σε ένα σταμάτημα του ηφαισιακού σπιράλ και σε στήριξη της αναπτυξιακής πορείας ελληνικής οικονομίας. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε την αντιστροφή του συνόλου της πολιτικής, ιδεολογικής και οικονομικής αφήγησης όλων όσων επί μία ολόκληρη δεκαετία στήριξαν τις μνημονιακές πολιτικές ιδεολογικά και πολιτικά. Αν όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, η οικονομία είναι ο πρώτος κόμβος της κυβερνητικής πολιτικής, ο δεύτερος κόμβος σήμερα αφορά την μετατροπή της χώρας μας από παράγοντα προβλημάτων, από παράγοντα αποσταθεροποίησης, σε παράγοντα λύσεων, σε παράγοντα σταθερότητας, σε πόλο ειρήνης και συνεργασίας στα Βαλκάνια. Ο δεύτερος λοιπόν κόμβος της δικής μας κυβερνητικής πολιτικής δεν μπορεί παρά να είναι η στήριξη και η απόλυτη προσήλωση στη Συμφωνία των Πρεσπών. Και πρέπει να σας πω ότι έγινε ένα αποφασιστικό πρώτο βήμα στη γειτονική χώρα μόλις πριν από λίγες μέρες με την εκκίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης. Και η συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας επιλύει σήμερα μια ιστορική εκκρεμότητα που έχει κοστίσει πολλαπλώς στην Ελλάδα, κυρίως ως προς τη δυνατότητά της να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην περιοχή. Η επίλυση όμως αυτής της εκκρεμότητας έχει και ένα κρίσιμο ιδεολογικό σκέλος. Είναι η πρώτη φορά μετά τη διάλυση της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας που οι εθνικισμοί δεν καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Διότι δυστυχώς τις καθόριζαν μέσα από πολέμους, εμφύλιες σειράξεις, διχασμό και διενέξεις. Είναι λοιπόν μια στρατηγική ήττα του εθνικισμού εντός και εκτός συνόρων η Συμφωνία των Πρεσπών, διότι ανοίγει το δρόμο για τη συνεργασία και τη συνανάπτυξη μεταξύ χωρών που έχουν μόνο να κερδίσουν από μια τέτοια επιλογή.
σε συνθήκες μάλιστα ιδιαίτερα δύσκολες για τη σταθερότητα αλλά και για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Και όλα αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, αποτελούν παράσημο για τη δική μας κυβέρνηση, αποτελούν παράσημο για την αριστερά. Γι' αυτό και αδράξαμε την ιστορική ευκαιρία, χωρίς να υπολογίζουμε πολιτικό κόστος, μικροπολιτικές σκοπιμότητες ή χωρίς να κάνουμε μικροκομματικούς υπολογισμούς που δεν αφορούν σε τελευταία ανάλυση το συμφέρον της χώρας, το συμφέρον της πατρίδας μας. Και η ιστορία, να είστε βέβαιοι και βέβαιες, ότι θα τιμήσει αυτούς που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτή την πολύ δύσκολη αποστολή. Την ηγεσία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών υπό τον Νίκο Κοτζιά και φυσικά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και σημερινό πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Και η σημασία που έχει για μας αυτή η ιστορική τομή αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στην τελική ευθεία υλοποίησής της αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου και προσωπικά την ευθύνη για τη συμφωνία ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι σαφές ότι όσοι βρίσκονται απέναντι και στα δύο αυτά μέτωπα έχουν τους λόγους τους για να βρίσκονται απέναντι. Στο πρώτο σκέλος, η διαιώνιση της λιτότητας, το τσάκισμα της εργασίας, η κατήσχηση του μεγάλου κεφαλαίου έναντι των κοινωνικών αγαθών είναι οι βάσεις για τον φιλελευθερισμό του 21ου αιώνα. Για την κοινωνία του 10% της υπερσυσσόρευσης πλούτου, της συγκέντρωσής του σε ακόμα λιγότερες προνομιούχες ελίτ, με ακόμα σκληρότερους όρους για την κοινωνική πλειοψηφία. Εκτός όμως από κοινωνικά επιζήμια, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή η πολιτική είναι και οικονομικά καταστροφική. Δείτε το πρόγραμμα, για παράδειγμα, που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Φοροελαφρύνσεις για την ολιγαρχία. Περικοπές δαπανών σε ένα ήδη πιεσμένο κρατικό προϋπολογισμό. Παροχή υπηρεσιών όχι πλέον από το κράτος, αλλά από τον ιδιωτικό τομέα, ακόμα και στο επίπεδο του στενού πυρήνα της κρατικής λειτουργίας, όπως είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, απολύσεις. Ένα νέο μνημόνιο με την υπογραφή όχι πια των δανειστών, αλλά της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιο το σκεπτικό αυτής της πρότασης? Είναι το ίδιο ακριβώς σκεπτικό με αυτό το οποίο περιέγραφα προηγουμένως σε σχέση με τον πυρήνα της μνημονιακής πολιτικής. Υποτίμηση της εργασίας και φοροελαφρύνσεις για το κεφάλαιο, οι οποίες υποτίθεται θα δημιουργήσουν μια επενδυτική έκρηξη για να εξισορροπηθούν οι επιπτώσεις των προϋπολογισμών. Διότι ξέρετε, μια τέτοια μαζική μείωση φόρων στις μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί παρά να δημιουργήσει τρύπες στον προϋπολογισμό, οι οποίες με κάποιο τρόπο θα πρέπει να κλείσουν. Άρα λοιπόν η ιδέα του κ. Μητσοτάκη δεν είναι άλλη από το ότι θα υπάρξει μια επενδυτική έκρηξη, το ΑΕΠ θα ανέβει πάρα πολύ γρήγορα και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουν και οι τρύπες του προϋπολογισμού για να μην προκληθεί δημοσιονομικό πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχει άλλος ένας πολιτικός ο οποίος είχε ακριβώς το ίδιο σχέδιο και από τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης ξεπατήκωσε το δικό του. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ο σημερινός Αργεντίνος πρόεδρος, ο κ. Μάκρι. Τα νεοφιλελεύθερα πειράματα του οποίου, ο οποίος κ. Μάκρι περιέγραφε ακριβώς τα ίδια πράγματα λίγους μήνες πριν τις εκλογές στην Αργεντινή. Τα νεοφιλελεύθερα λοιπόν πειράματα του κ. Μάκρι, ξέρετε, που οδήγησαν τη χώρα του. Επί της ουσίας δημιούργησαν μια τεράστια τρύπα στον προϋπολογισμό της Αργεντινής και τελικά η Αργεντινή αναγκάστηκε να οδηγηθεί πίσω στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ακριβώς επειδή υλοποίησε την πολιτική που σήμερα έρχεται να υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης ως λύση στα προβλήματα του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας. Όμως ξέρετε, δεν αποκλείεται να είναι αυτός ακριβώς ο ανομολόγητος στόχος του κ. Μητσοτάκη. Να ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια πορεία ως χώρα. Διότι το ακραίο πρόγραμμα το οποίο προτείνει, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς έναν ακραίο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό καταναγκασμό. Και αυτό το γνωρίζουν όσοι συμβούλεψαν και δημιούργησαν αυτό το προγραμματικό τερατούργημα της Νέας Δημοκρατίας που απειλεί να μας στείλει πίσω στο 2009. Και στο δεύτερο σκέλος όμως των κεντρικών πολιτικών στοχεύσεων της κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία με την επένδυση στον εθνικισμό, τον άκρατο λαϊκισμό και τη διόγκωση της προπαγάνδας και των fake news για την οποία μίλησε πριν από λίγο η Νατάσα, με την επένδυση στο ρατσισμό και την ξενοφοβία, δεν κάνει απλώς και μόνο μια τακτική επιλογή. Κάνει μια στρατηγική επιλογή. Είναι η συνταγή μπάνων
που έχει οπαδούς στην Ευρώπη, τον Όρμπαν και τον Σαλβίνι, και τώρα μετά την Αμερική εμφανίζονται με ορμή και στη Βραζιλία, χώρα θυμίζω του G20. Εμείς δεν μπορούμε παρά να βρισκόμαστε από θέση αρχής, από θέσεις αξιών, στον αντίποδα αυτού του κράματος νεοφιλελευθερισμού και ακροδεξιάς, που συγκροτεί σήμερα τον σκληρό πυρήνα της πολιτικής και του σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε το δικό μας σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας και της κοινωνίας, με ρυθμιστικές μας αρχές, την ισότητα, τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Και η υλοποίηση του σχεδίου μας δεν μπορεί παρά να βασίζεται και στις αντίστοιχες κοινωνικές συμμαχίες, ώστε τα συμφέροντα αυτών που θέλουμε να εκπροσωπούμε να αναπαρασταθούν και ως συλλογικό συμφέρον, ως καθολικό συμφέρον, ως συμφέρον ολόκληρης κοινωνίας. Αυτός εξάλλου είναι και ο ορισμός της ηγεμονίας, συντρόφισσες και σύντροφοι. Σκεφτείτε πώς λειτουργεί αυτή η πολύ περίεργη έννοια. Θυμηθείτε τη δεκαετία του 90, του 2000, αλλά και την πρώτη περίοδο του μνημονίου, όταν η μείωση φόρων, για παράδειγμα, προς την ολιγαρχία, αναπαρίστατο ως συμφέρον ολόκληρης κοινωνίας. Ή, ακόμα χειρότερα, όταν η μείωση του μισθού αναπαρίστατο ως συμφέρον ολόκληρης κοινωνίας. Γιατί, διότι δήθεν η μείωση του μισθού θα οδηγήσει στην αύξηση των επενδύσεων, αυτό θα οδηγήσει τελικά στην ανάπτυξη, θα μεγαλώσει η πίτα και από αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και αναδιανεμητική πολιτική, αφού πρώτα όμως έχουμε τσακίσει την εργασία. Και τότε η μείωση του μισθού, η εκαθάριση των δισκαμψιών της αγοράς εργασίας, η εκαθάριση όλων εκείνων των κατακτήσεων της Ευρώπης και της Ελλάδας από το 1974 για την Ελλάδα, από το 1945 και μετά για ολόκληρη την Ευρώπη, η εκαθάριση λοιπόν όλων αυτών των κατακτήσεων αποτελούσε συλλογικό συμφέρον. Το υποστήριζαν οι μισθωτοί, το υποστήριζαν οι κατώτερες κοινωνικές τάξεις και ακριβώς έτσι λειτουργήσε η νεοφιλελεύθερη ηγεμονία την περίοδο 1990-2010. Γιατί σήμερα λοιπόν να μην μπορούμε να αναπαραστήσουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού ως καθολικό συμφέρον, ως συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας. Ακριβώς αυτή είναι η πολιτική και ιδεολογική μάχη που πρέπει να δίνουμε και ως κυβέρνηση, αλλά κυρίως ως πολιτικό κόμμα. Όπως λοιπόν όταν ξεκινήσαμε τη μεγάλη μάχη του 2012, έτσι και σήμερα οι προτεραιότητες μας είναι οι κοινωνικές συμμαχίες. Με τον κόσμο της εργασίας, με την νεολαία, με τα φτωχά λαϊκά στρώματα, έτσι ώστε το δικό τους αντικειμενικό συμφέρον να γίνει ταυτόχρονα και συμφέρον ολόκληρης κοινωνίας. Και πλέον, μετά από μια τόσο μακρόχρονη κρίση, κρινόμαστε στην πράξη. Αυτό σημαίνει στοχευμένες πολιτικές για την αύξηση του μισθού, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και η κοινωνική συμμαχία δομείται με αυτούς που οι πολιτικές που υλοποιήσαμε βελτιώνουν τη ζωή τους, την καθημερινότητά της. Οι 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι που έχουν πλέον πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Οι συνταξιούχοι που έλαβαν το ειδικό έκτακτο βοήθημα και δεν θα δουν περικοπές από 1η-1η του 2019. Πράγμα το οποίο θλίβει, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ, τη Νέα Δημοκρατία, διότι εδώ θέλω να επιμείνω. Προσέξτε. Ποια ήταν η λογική της Νέας Δημοκρατίας, και επιτρέψτε μου μια παρένθεση. Η λογική της ήταν να αναπαραστήσει μια υποτιθέμενη, υποκρυπτόμενη μνημονιακή συμφωνία στους όρους εξόδου της Ελλάδας από την κρίση με τη συμφωνία του Eurogroup της 21ης Ιουνίου του 2018. Τι μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ απλά? Μας έλεγε ότι εφόσον έχετε προνομοθετήσει μέτρα, εφόσον υπάρχουν μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν μετά τη λήξη του προγράμματος, τούτο σημαίνει ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται υπό άλλους όρους, με άλλη μορφή, ως ένα κεκαλυμμένο τέταρτο μνημόνιο. Τώρα λοιπόν που δεν υπάρχουν μέτρα, τώρα λοιπόν που έχουμε κάνει καθοριστικά βήματα και είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια συνενετική απόφαση, όχι στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, διότι δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά σε μια άλλη διαδικασία, τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στην οποία συμμετέχουν όλες οι χώρες, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουμε πλέον αποδείξει ότι δεν είναι αναγκαία η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου για να επιτευχθούν οι στόχοι του 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2019. Ποια θα είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας? Πώς θα στηρίξει το αφήγημά της τέταρτου και καλυμμένου μνημονίου? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν μπορεί να το στηρίξει. Και γι' αυτό ακριβώς επιλέγει να πάει την αντιπαράθεση σε άλλα παιδεία. Σε παιδεία τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα και για τη δημόσια ζωή, αλλά και για το εθνικό συμφέρον. Να επανέλθω όμως στις κοινωνικές συμμαχίες.
Αυτές δεν μπορούν παρά να στηριχθούν και στους 190.000 εργαζόμενους που θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους μετά την υπογραφή των πρώτων κλαδικών συμβάσεων. Και εκεί ακούσαμε κινδυνολογία από τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Βρούτσι να ολοφύρεται, διότι αυτή η υποτιθέμενη αύξηση θα οδηγούσε σε απώλεια ανταγωνιστικότητας. Βλέπετε πώς συνδέεται όλο αυτό με τα νεοφιλελεύθερα αφηγήματα των δύο πρώτων μνημονίων και πως όλα αυτά δένουν στο σχέδιο το οποίο έχουν οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Θα στηριχθούμε όμως και στους 90.000 νέους επιστήμονες που θα ωφεληθούν από τα νέα προγράμματα κατά της ανεργίας. Στους χιλιάδες συμπολίτες μας που θα συνεχίσουν να ωφελούνται από ένα μόνιμο πια πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Από τους εκατομμύρια συμπολίτες μας που θα κάνουν χρέη των νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα χρέη προς τράπεζες και δημόσιο. Από τους εκατοντάδες χιλιάδες που από τις αρχές του 2019 θα αμείβονται με το νέο κατώτατο μισθό. Με εκείνους που θα στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθεια και στηρίζουν σήμερα τη μεγάλη προσπάθεια για την κάθαρση και την απόδοση δικαιοσύνης. Τη μεγάλη προσπάθεια για τη θεσμική θωράκιση της ελληνικής πολιτείας από φαινόμενα διαφθοράς και θέλουν να δουν τα παραθεσμικά δίκτυα οικονομικής και πολιτικής εξουσίας να ξεριζώνονται επιτέλους. Είμαστε λοιπόν πεπισμένοι ότι σε αυτό το επίπεδο θα δοθεί η μάχη εν ώψη της εκλογικής χρονιάς του 2019. Δεν θα κρυθεί στη λάσπη και το όργιο προπαγάνδας από ελεγχόμενα ΜΜΕ. Και εν τέλει, σε αυτό το επίπεδο, στο κατά πόσο τοποθετούνται υπέρ ή κατά αυτών των παρεμβάσεων, υπέρ ή κατά της κοινωνικής πλειοψηφίας, οριοθετείται και η διαχωριστική γραμμή στον πολιτικό κόσμο. Επομένως, εκεί δομούνται και οι πολιτικές συμμαχίες. Από την αυτοδιοίκηση μέχρι την Ευρωβουλή και την εθνική αντιπροσωπεία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι λοιπόν στιγμές ιστορικών επιλογών αυτές. Η αριστερά στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, από τη θέση της κυβέρνησης, προωθεί μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση της ζωής του εργαζόμενου λαού και τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Η δεξιά εγκαταλείπει σταδιακά ακόμα και ψήγματα μετριοπάθειας και προσδένεται στο άρμα του ακροδεξιού εθνικισμού και στο λαϊκισμό. Και η σοσιαλδημοκρατία. Η σοσιαλδημοκρατία καλείται να επιλέξει το δρόμο της. Στην Ελλάδα, η επίσημη ηγεσία της αρνείται ακόμη να κατανοήσει την καταστροφική στρατηγική επιλογή της να ταυτιστεί με την νεοφιλελεύθερη ακροδεξιά του κ. Μητσοτάκη. Και δεν βλέπει, ή κάνει πως δεν βλέπει, τις εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η σοσιαλδημοκρατία, ακριβώς εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε την οικονομική κρίση, καταραίει παντού και έχει περάσει σε μια περίοδο αυτοκριτικής. Αλλού δειλά, όπως στη Γερμανία. Αλλού πιο επιθετικά, όπως τα δύο προηγούμενα παραδείγματα τα οποία ανέφερα, δηλαδή την Ισπανία και την Πορτογαλία. Όπου να σας πω ότι, για παράδειγμα, στην Ισπανία ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο κ. Σάντσεφ, σε συνεργασία με το Ποδέμος, ανακοίνωσαν πριν από λίγες μέρες την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 22%. Από τα 736 ευρώ στα 900 ευρώ. Εδώ λοιπόν έχουμε την επιστροφή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας ή της Σοσιαλδημοκρατίας του Νότου, αν θέλετε, στις ρίζες, τις λαϊκές και τις εργατικές ρίζες που την έκαναν την πρώτη πολιτική δύναμη στην Ευρώπη για 50 ολόκληρα χρόνια, και αυτό είναι κάτι θετικό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να χαιρετήσουμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενισχύσουμε, είναι κάτι στο οποίο πρέπει, με βάση το οποίο, να δημιουργήσουμε τα νέα πολιτικά μέτωπα εναντίον της ακροδεξιάς. Και αυτό φαίνεται, το κίνημα αλλαγής, αναζητώντας μια αδύνατη ιστορική δικαίωση για την υποτιθέμενη μεγάλη πολιτική του θυσία να υλοποιήσει το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, δεν μπορεί να κατανοήσει, δεν μπορεί να δει, διότι στην πραγματικότητα τυφλώνεται από την αιμονή και την εμπάθεια απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική λοιπόν γεωγραφία στην Ελλάδα και την Ευρώπη το 2020 θα κρίνει αν η μετά την κρίση εποχή θα θυμίζει μεσοπόλεμο ή θα είναι αφετηρία για μια νέα περίοδο εφημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Και σε αυτό το ιστορικό ερώτημα, η ελληνική αριστερά δίνει σήμερα, με όλες τις δυνάμεις, τη μάχη για να αποτραπεί μια καταστροφική φυγή στο παρελθόν για την ελληνική κοινωνία αλλά και τους λαούς της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ.